Μπορεί ένα παιδί να προβεί σε φόνο? Μπορεί ένα 9χρονο παιδί να σκοτώσει? Μπορεί ένα 6χρονο κορίτσι να αποπειραθεί να σκοτώσει το αδελφάκι του? Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, χαίρετε, και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στο σημερινό βίντεο θα πάμε πίσω στο μακρινό 1992 να παρακολουθήσουμε μεγάλο μέρος ενός ντοκιμαντέρ του HBO με θέμα την πολύ γνωστή περίπτωση της Beth Thomas. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Το παιδί της οργής» και αναφέρεται στην περίπτωση της Beth Thomas, όπου στο βίντεο είναι 6 ετών και στη συνέχεια 6,5, ένα κοριτσάκι το οποίο υιοθετήθηκε μαζί με το αδερφάκι της από ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι δεν γνώριζε το κακοποιητικό παρελθόν των παιδιών. Όταν υιοθετήθηκαν τα παιδιά ήταν η Μεν Μπεθ 19 μηνών και ο αδερφός της Τζον, η Τζόναθαν, 7 μηνών. Θα δούμε τις σοκαριστικές αποκαλύψεις όταν μιλάει στην κάμερα αυτό το κοριτσάκι τότε στην ηλικία των 6 ετών, το 1989, όπου περιγράφει με αθωότητα και ταυτόχρονα με φυσικότητα τις σκέψεις της και τις ενορμήσεις της για να προκαλέσει κακό, και να παρατηρήσουμε και την πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης που επιδεικνύει. Πάμε να δούμε μαζί αυτό το ντοκιμαντέρ, θα το σταματάω και θα το σχολιάζουμε. Έχω διαλέξει τα σημεία εκείνα που θεωρώ πιο σημαντικά, έχω μεταφράσει τα λεγόμενα. Θα δούμε μαζί κομμάτι-κομμάτι μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ, θα το σχολιάσουμε και θα δούμε μετά την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Γιατί η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό μας απασχολεί ιδιαιτέρως το φαινόμενο του αν όντως μπορεί ένα παιδί να προβεί σε δολοφονία ενός άλλου παιδιού, σε κακοποίηση ενός άλλου παιδιού ή ακόμη και δολοφονία των γονέων του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο, η οποία σε ένα σχόλιο της κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο μου θύμισε αυτό το ντοκιμαντέρ, και έτσι αυτή έχει δώσει την ιδέα για να γίνει αυτό το βίντεο. Πάμε να το δούμε μαζί. Αυτή είναι η τίτλη αρχής του ντοκιμαντέρ The Child of Rage. Πάει να δούμε τη λέξη συνέχεια. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother, why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Εδώ τι ρωτάει ο ψυχολόγος, σε φοβούνται οι άνθρωποι, Μπεθ? Λέει ναι, με φοβούνται. Ποιος σε φοβάται? Ο Τζον. Ποιος είναι ο Τζον? Ο αδερφός σου. Γιατί σε φοβάται? Επειδή τον τραυματίζω, τον πληγώνω, τον κάνω να πονάει τόσο πολύ. I hurt σημαίνει πονάω, πληγώνω, τραυματίζω. At night time, what do your parents do to your door? Lock it shut. Mm, why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. Από τους τίτλους αρχής λέει ότι οι σκηνές που είδαμε και που θα δούμε στη συνέχεια είναι από τις ταινίες όπου βιντεοσκοπούσε τη θεραπεία ο κλινικός ψυχολόγος που έβλεπε την Beth, ο οποίος από ό,τι διάβασε έχει πεθάνει το 2005, δεν είναι εν ζωή σήμερα αυτός. Tim is the minister of a small Methodist church in the south. He and his wife Julie have been married for 12 years. Unable to have children of their own, they decided to adopt. In February of 1984, they received a call from the Department of Social Services telling them they had two children available for adoption. They were told that Beth, 19 months old, and her brother Jonathan, 7 months old, were normal and healthy. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship.
But we wanted to share that with somebody else, and we felt like we had a lot to pass on to a child, and that was what we really wanted to do. And when the phone call came, it was like, at last it's here. It seemed like a miracle. It had happened so quick. We had heard of couples having to wait 5-10 years on a child, and here we had two young children. It was like the answer to our dream. Their dream became a nightmare when they realized that Beth and Jonathan had severe emotional problems. We had the kids with us, Beth and her younger brother John, for probably a couple of months until we began to learn something about their background and their past. And when we learned it, some things seemed to fall in place about her behavior and John's behavior. From several sources, we discovered that that they didn't have enough food to eat, that perhaps even Beth went all day maybe with just a box of Kix cereal. John himself was found in a bassinet with little patches of urine all over it and a dirty diaper and a couple of bottles at his feet that had curdled milk, and the back of his head was completely flat. The front of his head had bulged out, and at 7 months he couldn't raise his head, couldn't roll over. He was just had no stimulation, and we think perhaps that didn't happen to Beth, and it wasn't very long until... Αυτό που περιγράφει είναι σοβαρή παραμέληση παιδιών. Είναι και οι δύο ένα ζευγάρι που ήταν μαζί 12 χρόνια, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Περιγράφουν ότι ήθελαν να υιοθετήσουν παιδιά για να δώσουν αγάπη στα παιδιά. Παρόλο που τους ενημέρωσαν όταν θα ξεκινούσε η υιοθεσία πως τα παιδιά ήταν υγιή και εντός εισαγωγικών φυσιολογικά, ανακάλυψαν μετά ότι τα παιδιά είχαν σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και λέει ότι μάθαιναν από διάφορες πηγές ότι ήταν άθλιες οι συνθήκες στις οποίες ήταν τα παιδιά προτού τα παραλάβουν. Σκεφτείτε ένα βρέφος 7 μηνών το οποίο να είναι συνεχώς ξαπλωμένο χωρίς επαρκή φροντίδα, με λερωμένο πανάκι λέει, με μπουκάλες χαλασμένο γάλα στα πόδια του, μέσα σε ένα ψάθινο καλάθι γεμάτο ούρα, η Μπεθ πεινασμένη, αλλά τα χειρότερα ήταν άλλα. She began showing some signs of perhaps even some abuse. There was a nightmare that she had, and the nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Ο εφιάλτης αυτός είναι φοβιστικός. Και είναι ο εφιάλτης ο οποίος τους οδήγησε στο να πάνε το παιδί στο ψυχολόγο. Για να δούμε τι λέει στο ψυχολόγο το παιδί για αυτόν τον εφιάλτη. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina. Okay. Until it bled. Hurted a lot until it bled. And wouldn't feed me a lot. Σαν να μην ήμουνα και πολύ εγώ ο εαυτός μου όταν συνέβαινε αυτό. Το παιδί αυτή τη στιγμή σε ηλικία 6 ετών περιγράφει ότι είχε αποστασιοποίηση από το σύμπαν. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας αυτός να νιώθεις ότι δεν είσαι εσύ που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή σε εκείνη τη συνθήκη, ότι είναι κάποιος άλλος που το παθαίνει, σαν να μην ήμουν εγώ λέει. He hit on me. Wouldn't be very nice to me. How old were you? One. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens then? When he comes upstairs and, How do you feel when you talk about this? Scared. How do you feel when you talk about this? Scared. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του μικρού παιδιού για την κακοποίηση. Λέει ότι αυτό συνέβαινε όταν ήταν ενός έτους. Πολύ πιθανόν να θυμάται
τέτοιες περιπτώσεις πιο κοντά στους 19 μήνες όταν την πήραν από τον βιολογικό της πατέρα και την υιοθέτησαν. Γιατί θυμόμαστε καλύτερα όσο είμαστε πιο μεγάλοι και αναπτύσσεται η ικανότητα του λόγου. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να θυμηθούν στην ηλικία των 19 μηνών πράγματα αν έχουν αναπτύξει την ικανότητα του λόγου. Εδώ φυσικά είναι 6 ετών, είναι πιο μεγάλη. Οι εφιάλτες όμως είναι ένας τρόπος για να έχει το παιδί μνημονικές αναδρομές του τραυματικού γεγονότος. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβηκε τόσα χρόνια μετά. Αρκετοί ψυχολόγοι έχουν αμφισβητήσει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε τότε ο Μαγκίτ και τις μεθόδους της συνέντευξης. Δεν ήταν ειδικός παιδοψυχολόγος. Υπενθυμίζω πως όλα αυτά συνέβαιναν το 1989. Ήταν πολύ πιο πίσω η επιστήμη της ψυχολογίας από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα δεν θα αναλάμβανε ένας οποιοδήποτε κλινικός ψυχολόγος να δει το παιδί. Ένας ειδικός παιδοψυχολόγος με εξειδίκευση σε κακοποιημένα παιδιά θα αναλάμβανε ένα τέτοιο παιδί και ίσως και να μην βιντεοσκοπούνταν οι συνεδρίες σήμερα και αν βιντεοσκοπούνταν να μην δίνονταν στη δημοσιότητα όπως δόθηκαν τότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ του HBO. Φαίνεται όμως ότι το παιδί περιγράφει πράγματα που βίωσε. Αλλά όπως είπα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν όντως τα βίωσε ή αν όχι. Περιγράφει όμως με λεπτομέρειες οι οποίες δείχνουν πώς ένιωθε. Όταν περιγράφει ένα πρόσωπο, ένα περιστατικό από το παρελθόν, είναι πολύ πιο πιθανόν αυτό το περιστατικό να είναι αληθινό αν περιγράφει πώς ένιωσε, παρά άλλες λεπτομέρειες που δεν έχουν σχέση με το πώς ένιωσε. Beth had endured severe neglect and abuse as a child. Her birth mother died when she was one. Φαίνεται ότι μετά το θάνατο της μητέρας της, ο πατέρας της βρήκε ελεύθερο το δρόμο και για τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν ξέρω. Ήταν αλκοολικός ο πατέρας της, όπως αναφέρουν οι διάφορες πηγές. Ο βιολογικός της πατέρας φυσικά, όχι ο θέτος. The animals, Beth. Four of them. Can you tell me their names? Τώρα τη ρωτάει για τα κατοικίδια. Γιατί ένα βασικό σύμπτωμα της διαταραχής διαγωγής, η οποία είναι μια διαταραχή που είναι πρόδρομος της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, είναι το να βλάπτουν τα παιδιά ζώα, μικρά ανυπεράσπιστα ζώα. Θα σας πω και στη συνέχεια διαφωνώ με τη διάγνωση που είχαν δώσει τότε το 1989 στην Beth. Δεν πιστεύω ότι είχε αντιδραστική διαταραχή προσκόλλησης, πιστεύω ότι είχε διαταραχή διαγωγής. Εναντιωματική προκλητική διαταραχή και διαταραχή διαγωγής, αλλά παρόλα αυτά το δείχνουν εδώ πέρα, υπάρχει στον ντοκιμαντέρ αυτό το στοιχείο, το κρίσιμο με τα ζώα, το οποίο είναι σύμπτωμα της διαταραχής διαγωγής και όχι της διαταραχής αντιδραστικής προσκόλλησης όπως υποστήριζαν τότε το 89 στον ντοκιμαντέρ. Εδώ λέει τα ονόματα των κατοικιδίων που έχουν. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Κοιτάξτε με πόση απλότητα και φυσικότητα περιγράφει ότι βάζει βελόνες βαθιά μέσα στα ζώα και προσπαθεί να τα σκοτώσει. Και τη ρωτάει τώρα ο ψυχολόγος τι κάνουν όταν τα καρφώνεις με βελόνες. Well, Annie cries. She's a dog. She got baby birds down out of the... Αυτή είναι η θετή μητέρα της που περιγράφει την ιστορία με τα πουλάκια. Nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back,
and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. Mm-hmm. And what did Mom say to you? That the mother will not come back if somebody touches her baby. Mm-hmm. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Η μάνα της, η Θετή, περιέγραψε ότι βρήκε τα πουλιά, τα μικρά πουλάκια, σκοτωμένα στο έδαφος με σπασμένο το λαιμό. Και τώρα περιγράφει η μικρή πώς είναι τα πουλάκια και λέει δεν μπορούν να δουν, έχουν κλειστά μάτια, αλλά κοιτάνε προς τα πάνω, γυρίζουν το κεφάλι τους προς τα πάνω όταν με ακούνε. Αυτές οι περιγραφές είναι ενδεικτικές του ότι αυτή είχε να κάνει με το θάνατο των πουλιών. Are they kind of helpless, little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ ο ψυχολόγος προσπαθεί να εκμεύσει από το παιδί ότι ο λόγος που σκότωσε τα πουλάκια ήταν επειδή μπορούσε να τα σκοτώσει, επειδή ήταν αβοήθητα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βλέπετε ότι σκέφτεται για να απαντήσει και χαμογελάει κιόλας, κάτι το οποίο δεν συνδέεται με το θάνατο. Ένα παιδί να χαμογελάει για το θάνατο. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was dead, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, she called Daddy and said, Tim, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικό αυτό που περιγράφει. Τη ρωτάει αν πέθαναν τα πουλάκια και αυτή δεν λέει πέθαναν, τα σκότωσα. Λέει φώναξα τη μαμά μου, έπαιξα πολύ άγρια μαζί τους, έπιασα το ένα από κάτω, όταν το σήκωσα μου φάνηκε κάπως νεκρό, φώναξα τη μαμά μου, η μαμά μου τηλεφώνησε στον μπαμπά μου, ο μπαμπάς μου ήρθε και είπε ότι μάλλον είναι πεθαμένο. Και τη ρωτάει τώρα ο ψυχολόγος, έτσι τα πουλάκια πέθαναν? Τώρα δούμε τι θα πει. And so did the little baby birds die? I don't know. Λέει πως δεν ξέρει αν έχουν πεθάνει. You don't remember? I just remember that I think I remember that Mommy and Daddy said the last bird we got was dead. Άρα λέει εδώ ότι δεν θυμάται αν είχαν πεθάνει τα πουλάκια, που η μητέρα της είπε προηγουμένως ξεκάθαρα ότι τα βρήκε πεθαμένα στο πάτωμα με σπασμένο το λαιμό. Λέει δεν θυμάμαι αν πέθαναν. Θυμάμαι όμως ότι μου είπε ο πατέρας μου πως το τελευταίο πουλάκι ήταν νεκρό. Δηλαδή η ανάμνηση της δολοφονίας των πουλιών δεν είναι η ανάμνηση της πράξης αυτής καθ' αυτής που έκανε. Θυμάται τι της είπαν για αυτή την πράξη. Γιατί ίσως να είναι μια πράξη που να θέλει να την αποθήσει στο μυαλό της ότι την έπραξε αυτή, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη και φυσικά. Τώρα κάποιες σκέψεις κάνω. Mm-hmm. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did baby bear squeeze them? Άρα της λέει τώρα, η μαμά σου μου είπε πως ήταν όλα τα πουλάκια νεκρά, μήπως τα ζούληξες? Και λέει ναι, τα ζούληξα. Είναι αφοπλιστική η αθωότητα της και η ειλικρίνεια της. Όταν λέω αθωότητα εννοώ αφέλεια, ειλικρίνεια. Γιατί αθώα δεν ήταν με την έννοια του ότι όντως σκότωσε τα πουλάκια. You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? I
Άρα μετά που την πιέζει ο ψυχολόγος και μετά που της λέει ότι η μάνα σου μου είπε ότι ήταν πεθαμένα και κάνεις καλή δουλειά που μου μιλάς, άρα δεν θα σου θυμώσω όταν μου τα πεις, και επειδή είναι και 6χρονο το λέει, τα ζούληξα πολύ, έπαιξα άγρια μαζί τους, τα ζούληξα πολύ και πέθανα. Πάμε να δούμε τι λέει ο θετός της πατέρας σε αυτό το σημείο. We had, John would cry in the mornings and say his stomach hurt. We, for the longest time, we thought maybe this child has some problem with his intestinal area, or maybe he has allergies, and so we tried to get all that checked out. Come to find out, Beth was coming out of her room and hitting him in the stomach. And so as a last resort, just to protect him, we had to tie our door shut. So I guess for what the last 3 or 4 months now, we've had to tie her in at night, sort of barricade her. The repercussions of Beth's tragic childhood led to uncontrollable rage. Despite the love and nurturing of her adoptive parents, she took this rage out on herself, on her brother, and on them. Her acts of violence became more and more cruel and frightening. Εδώ περιγράφει ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ ότι η βία, οι πράξεις βίας και επιθετικότητα της Beth προς τον αδερφό της και προς τους θετούς γονείς της έγιναν όλο πιο άγριες και φοβιστικές, άρα αναγκάστηκαν να κάνουν τι. Πάμε να δούμε. After evaluating the extent of Beth's psychological problems, Dr. McGid felt that for the well-being of the family, Beth needed to be temporarily separated from them. In April of 1989, her parents brought her to a special home with an expert at raising children with early attachment disorder. Το Απρίλιο του 1989 οι γονείς της την πήγαν σε ένα σπίτι που το είχε αυτή ειδικός, η συγκεκριμένη ειδικός, η οποία λέει ειδικευόταν στα παιδιά που είναι επικίνδυνα για τον εαυτό τους και παιδιά που έχουν early attachment disorders. Σας έχω πει και προηγουμένως ότι θεωρώ πως αυτή η διάγνωση reactive attachment disorder είναι λανθασμένη. Διαφωνώ με αυτή τη διάγνωση και δεν είναι μόνο εγώ που διαφωνώ, διαφωνεί μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας με τη διάγνωση που δόθηκε τότε, και η κοπέλα αυτή δεν ήταν ειδικός, δηλαδή μπορεί να είχε πτυχίο ψυχολογίας, δεν γνωρίζω αν είχε όχι, όμως δεν ήταν εξειδικευμένη να κάνει αυτό που έκανε. Έκανε κάτι παρακινδυνευμένο, το έκανε στο σπίτι της, έπαιρνε παιδιά με προκλητική εναντιωματική διαταραχή και διαταραχή διαγωγής στο σπίτι της, όπου εκεί τους έκανε ψυχοθεραπεία, η οποία ψυχοθεραπεία ήταν δική της εφεύρεση και της φιλενάδας της μιας άλλης ειδικού, οι οποίες έκαναν πρωτοπόρες για την εποχή, θεραπείες για την reactive attachment disorder. Το reactive attachment disorder είναι μια διαταραχή που υπάρχει και στον DSM-5, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με την επιθετικότητα, δεν έχει να κάνει με τη βία, δεν έχει να κάνει με όλα τα συμπτώματα της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής και της διαταραχής διαγωγής. Είναι μια διαταραχή που έχει να κάνει με παιδιά που μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα παραμελημένα, που άλλαξαν πολλούς φροντιστές και μετά δυσκολεύονται να συνδεθούν με τους φροντιστές τους. Είναι διαφορετικό το να δυσκολεύεται ένα παιδί να συνδεθεί με το φροντιστή του και εντελώς διαφορετικό να έχει επιθετικότητα, βία και αυτοκαταστροφικότητα. Και θα δείτε και στη συνέχεια τι έγινε με αυτή την ειδικό. Especially children who are dangerous to themselves and others. I have children that have killed numerous times. Cold-blooded family members, neighbor children, killed them. And they can do it. Makes my blood run cold just thinking about 9 years old. People don't think a 9-year-old is capable of cold-blooded murder, but they are. Η αλήθεια είναι όταν άρχισα να παρακολουθώ τον ντοκιμαντέρ, δεν γνώριζα την ιστορία που έγινε προηγουμένως. Και μου φάνηκε πολύ μη επιστημονική, unprofessional, η προσέγγιση της να λέει με τόση χαλαρότητα, ναι, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι ένα παιδί 9 ετών μπορεί να σκοτώσει και είναι ικανό για φωνό εν ψυχρό, και όμως είναι, ισχύει αυτό που λέει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το λέει δείχνει πως δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του να δουλεύεις με παιδιά που έχουν τόσο σοβαρά τραύματα. That attachment break does severe damage to the heart, the ability to care and the... Αυτές οι τύπισσες οι οποίες πίστευαν ότι
Η εναντιωματική διαταραχή, τα reactive attachment disorder, είχαν μια δική τους θεωρία που έλεγαν ότι τα παιδιά αυτά, επειδή δεν είχαν δεσμό, είχε σπάσει ο δεσμός με τους βασικούς φροντιστές, έπαθαν ζημιά στην καρδιά και δεν μπορούσαν να έχουν ενσυναίσθηση και να έχουν συνείδηση. Κάτι το οποίο όμως και θεωρητικά και ερευνητικά και κλινικά δεν υποστηρίζεται. Και στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ τη δείχνει που την έχει στο σπίτι το δικό της, όπου το δικό της το σπίτι το έχει διαρρυθμισμένο έτσι σαν να είναι ένα ειδικό ίδρυμα για παιδιά, που βάζει τα παιδιά σε πολύ αυστηρές ρουτίνες, τους μαθαίνει πράγματα και μάλιστα λέει μετά από ένα χρόνο κατάφερε και η Μπεθ να πάει να μείνει να κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με τη βιολογική της κόρη. Θα δείτε στη συνέχεια τι έγινε με αυτή την ούτω καλούμενο ειδική. Γιατί η Αμερική είναι η χώρα των εναλλακτικών θεραπείων και η χώρα του ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα βλέπετε το Δεκέμβριο του 1989, δηλαδή 8 μήνες μετά που διέμενε μαζί της η Μπεθ, τι λέει αυτή η ούτω καλούμενη θεραπευτρία. I believe that Beth can make it. She's got a really bright mind. She's got a good heart now, which has done a lot of healing. She's got a really super set of parents. They're powerful, they're knowledgeable, they're motivated. She's done a lot of good work with you in therapy, with Canel and with myself. She wants to heal. With you, λέει, με το ψυχολόγο της, γιατί δίνει συνέντευξη στο McGill, ονομάζει την συνεργάτη της, δεν έχω πιάσει το όνομά της, και τον εαυτό της. Αυτές, ξαναλέω, δεν ήταν ψυχολόγοι που να κάνουν αναγνωρισμένες ψυχοθεραπείες. Έχει δίκιο όμως σε αυτό που λέει, ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τη θεραπεία οποιοδήποτε είναι να θέλει να θεραπευτεί. Εδώ μιλάει η Μπεθ, τέλος του 89, και τη ρωτάει ο ψυχολόγος της, ξέρεις από πού ήρθε αυτός ο θυμός? Want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother. My mom and dad and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm burning my good self. How do you feel right now, Beth? Sad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. Και εδώ τη βλέπετε για πρώτη φορά να κλαίει και να κλαίει αυθεντικά. Ό,τι και αν έκαναν, έκαναν καλή δουλειά πάνω στην Μπεθ. Γιατί σίγουρα αυτό που χρειάζονται παιδιά τα οποία έχουν εναντιωματική προκλητική διαταραχή και διαταραχή διαγωγής είναι ένα αυστηρά δομημένο θεραπευτικό περιβάλλον στο οποίο να μάθουν να διδαχτούν την ενσυναίσθηση, να μάθουν οπωσδήποτε να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, συναισθηματογνωσία, και θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Beth gave her last interview for this film in December of 1989. Although she had made progress, she would still need extensive therapy. Not all abused children are as deeply scarred as Beth, but all abused children suffer a profound hurt for the rest of their lives. The road to recovery is long and hard for the abused child. There are more than 1 million new victims of child abuse in America every year. Έχουμε παρακολουθήσει λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ το παιδί της οργής,
Ζητώ συγγνώμη γιατί σε κάποια σημεία ήταν λίγο λανθασμένη υπότιτλη ορθογραφικά, αλλά νομίζω πήρατε το νόημα. Η Μπεθ Τόμας είδε μια σειρά ψυχιάτρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν να τη βοηθήσουν να αποκτήσει ενσυναίσθηση και να ξεπεράσει τη ψυχοπαθητική προσωπικότητα της, η οποία ήταν αποτέλεσμα της άρρωστης συμπεριφοράς του πατέρα της. Ξαναλέω, η διάγνωση Reactive Attachment Disorder, κατά τη γνώμη μου, ήταν λανθασμένη, αυτή που λέγεται στον ντοκιματέρ. Οι θετοί γονείς της έφτασαν στα όριά τους, οπότε ένας από τους ειδικούς που την έβλεπαν ήταν αυτός ο Dr. Magid, ο οποίος τους μίλησε για τη θεραπεύτρια Connell Watkins, η οποία δεν ήταν ψυχολόγος, δεν ήταν κανονική ψυχοθεραπεύτρια, δεν ήταν παιδοψυχολόγος. Τους είπε, τους εισηγήθηκε ο Magid ότι η Connell Watkins είπε να την πάρει στο σπίτι της για να της δώσει εντατική θεραπεία τροποποίησης συμπεριφοράς και αυτή συμφώνησε. Και όπως λέγεται και στον ντοκιμαντέρ, δεν σας έχω βάλει εκείνο το σημείο, είπαμε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, θα βάλω όλο το link από που έχω βρει τον ντοκιμαντέρ, είναι από ένα κανάλι εδώ στο YouTube. Η Connell ξεκίνησε θέτοντας ακραίους περιορισμούς στην νεαρή κοπέλα, αναγκάζοντας την να ζητήσει την άδεια για τα πάντα ξανά και ξανά, κλειδώνοντας τη στο δωμάτιο της τη νύχτα. Ήταν συμπεριφορική η προσέγγιση της. Και το είπε και στον ντοκιμαντέρ ότι αυτά τα παιδιά κατά τη γνώμη της δεν καταλαβαίνουν καμία εξουσία κτλ. Κτλ. Και ότι πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι με ένα πολύ αυστηρό τρόπο για να τους σπάσεις. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος θεραπείας, ευτυχώς όμως την νεαρή Μπεθ Τόμας τότε δούλεψε αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο ήταν σε θέση να μοιραστεί ένα δωμάτιο με τη βιολογική κόρη της Connell Watkins, και είχε αναπτύξει ενσυναίσθηση. Ουσιαστικά είχε διδαχτεί τη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Σταμάτησε να αυτοτραυματίζεται, επειδή η Μπεθ Τόμας δεν τραυμάτιζε μόνο τον αδερφό της, αλλά τραυμάτιζε και τον εαυτό της, και ήταν μετανιωμένη για το πώς είχε φερθεί στον αδερφό της, όπως είδατε στον ντοκιμαντέρ. Σήμερα, και βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες, εργάζεται ως νοσοκόμα, μετά που έχει σπουδάσει και είναι μία registered nurse, και έχει συγγράψει ένα βιβλίο μαζί με τη δεύτερη θετή της μητέρα, την Nancy Thomas, που ονομάζεται More Than a Thread of Hope. Δεν έχω βρει το πραγματικό βιβλίο στο διαδίκτυο, παρόλο που διάφορες πηγές αναφέρουν βιβλίο, έχω βρει αυτό το DVD. Και μάλιστα μαζί με την Nancy Thomas, τη δεύτερη θετή της μητέρα, έχουν μια εταιρεία η οποία ονομάζεται Families by Design, οικογένειες από σχέδιο, η οποία βοηθά και άλλες οικογένειες που ασχολούνται με παιδιά που έχουν το Reactive Attachment Disorder, εξακολουθούν να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, την έχουν υιοθετήσει δηλαδή εκείνη την διάγνωση, και ισχυρίζεται η ίδια η Μπεθ αλλά και η μητέρα της ότι έχει μεγαλώσει για να είναι όχι πλέον παιδί οργής, αλλά βραβευμένη registered nurse, εγγεγραμμένη νοσοκόμα και καταπληκτική ομιλήτρια και inspiring speaker. Δυστυχώς όμως η θεραπεύτρια της, η Connell, δεν είχε τόσο αίσιο τέλος, αφού συμμετείχε στη δολοφονία ενός παιδιού το 2007, το οποίο είχε διαγνωστεί με βάση αυτά τα σκεπτικά, τα ψευδοεπιστημονικά σκεπτικά, με RAT. Φυλακίστηκε για 7 χρόνια αφού σκότωσε ένα παιδί με μια παράνομη και αμφιλεγόμενη πρακτική θεραπείας προσκόλλησης που ονομάζεται αναγέννηση. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η θεωρία του Bowlby, η θεωρία της προσκόλλησης και η θεωρία του δεσμού έχει καταχραστεί από πολλούς μη ειδικούς, από πολλούς εναλλακτικούς, οι οποίοι το παίζουν θεραπευτές χωρίς να είναι, το παίζουν ψυχολόγοι χωρίς να είναι, και οι οποίοι σχεδιάζουν αμφιλεγόμενες θεραπείες οι οποίες μπορεί να προβούν και πολύ επικίνδυνες. Επίσης, ψυχολόγοι οι οποίοι είναι κανονικοί ψυχολόγοι και ακαδημαϊκοί έχουν αναπτύξει θεραπευτικές μεθόδους ζευγαριών, για παράδειγμα, με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης, μια από την οποία ήταν και το EFT, το Emotional Focus Therapy, το οποίο διαβάσαμε στη συμμετοχή στο βιβλίο «Κράταμε σφιχτά». Επίσης θεωρώ πως μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνες αυτές οι θεραπείες, οι ψυχοθεραπείες οι οποίες εστιάζουν μόνο στο στυλ δεσμού, γιατί παραβλέπουν σοβαρά ζητήματα όπως το στυλ προσωπικότητας ενός ανθρώπου και την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση.
όπως συνέβη και με τη μικρή Beth Thomas. Δεν είδαν ότι το παιδί είχε κακοήθεια, είχε διαταραχή διαγωγής. Σε αυτό το σημείο θα σας βάλω το απόσπασμα από το βίντεο που κάναμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου αρχές Νοεμβρίου για το τι είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή και η διαταραχή διαγωγής και πώς οδηγούν στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Δείτε τώρα το απόσπασμα από εκείνο το βίντεο. Δώσε μας λίγο τους ορισμούς. Τι είναι η διαταραχή διαγωγής και τι είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή, έτσι για να τους έχουμε στο μυαλό μας τη συνέχεια. Η διαταραχή διαγωγής είναι όταν ένα παιδί εκφοβίζει, απειλεί, τρομοκρατεί άλλους, μπλέκει συνέχεια σε σωματικούς διαπληκτισμούς και καυγάδες, μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε βίαιο εργαλείο για να προκαλέσει κάποια σωματική βλάβη στους άλλους. Έχει επιδείξει σωματική βία σε ανθρώπους και σε ζώα. Έχει κλέψει ή έχει επιτεθεί για να κλέψει. Έχει αναγκάσει έναν άτομο να έχει κάποιο είδους δραστηριότητα σεξουαλική μαζί του. Και αυτό είναι... Τα λες έναν άτομο της ίδιας ηλικίας εννοείς, στα πλαίσια του παιδί με παιδί. Μάλιστα. Προέφηβος με προέφηβο. Δεν που λες, είναι όντως πρόδρομος της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, είναι η διαταραχή διαγωγής. Είναι πρώτα η εναντιωματική προκλητική διαταραχή, σαν προάγγελος της διαταραχής διαγωγής, μετά είναι η διαταραχή διαγωγή και μετά το τρίτο στάδιο είναι η αντικοινωνική διαταραχή. Α, μπράβο. Πες μας τώρα για το πρώτο στάδιο, μας είπες για το δεύτερο. Ναι. Τώρα είναι το πρώτο στάδιο που είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Είναι όταν ένα παιδί συχνά χάνει την ψυχραιμία του, έχει εκρήξεις θυμού, διαφωνεί και τσακώνεται με όλους και με όλα και με τους ενήλικες. Δεν θέλει να συμμορφώνεται με αιτήματα και κανόνες των ενηλίκων, ενοχλεί εσκεμμένα τους άλλους, κατηγορεί όλους τους άλλους για τα δικά του λάθη και εκείνος ποτέ δεν φταίει σε τίποτε. Είναι εύθυκτος, ευέξαπτος και ενοχλείται με το παραμικρό. Είναι θυμωμένος. Μπορεί να είναι μνησίκακος, κακεντρεχής ή εκδικητικός. Λοιπόν, σε ποιες ηλικίες μπορεί να εμφανιστεί η εναντιωματική προκλητική διαταραχή? Πρώιμη παιδική ηλικία. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί από τα 6, από τα 6-7 εκεί. Μέχρι ποιαν ηλικία? Μέχρι την εφηβεία? Ναι, αν μπορεί να έχει κάποια σημάδια, τώρα αυτά που σας είπα είναι τα, ας το πούμε, με όσον πιο απλό τρόπο μπορώ, τα κριτήρια. Ναι ρε, υπάρχει κάποιον ηλικιακό κριτήριο ότι από αυτήν την ηλικία μέχρι αυτήν την ηλικία γίνεται, είναι πιο κατάλληλη αυτή η διάγνωση και πιο πάνω μια άλλη διάγνωση? Γιατί σίγουρα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας δεν μπορείς να δώσεις σε παιδιά και φίλοι. Η διαταραχή είναι το τελευταίο στάδιο. Ναι, που εκείνη τη δίνεις μόνο σε ενήλικες. Από ποια ηλικία και πάνω μπορεί να δοθεί η διάγνωση αντικοινωνική διαταραχή? Από την πρώιμη παιδική ηλικία και μετά, αλλά πρέπει να δεις επεισόδια, πρέπει να υπάρχουν πολλά επεισόδια. Μιλάω για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Α, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας ύστερη είναι εφηβεία. Αφού είδαμε το απόσπασμα με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδιου, η οποία είναι ειδική παιδοψυχολόγος με διδακτορικό για παιδιά στην εφηβεία, είναι επίσης και ψυχολόγος για ενήλικες και όλα αυτά τα έχει κάνει με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά της μεταπτυχιακής ειδικεύσης, που μας εξήγησε ποια είναι τα συμπτώματα της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής και ποια είναι τα συμπτώματα της διαταραχής διαγωγής και πώς πρώτα εμφανίζεται εναντιωματική προκλητική διαταραχή, μετά μπορεί να κάνει escalate, να χειροτερεύσει και να γίνει διαταραχή διαγωγής, και όταν μπει στην ενηλικίωση την νομική και στην τελευταία φάση της εφηβείας, το άτομο μπορεί να έχει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, που είναι νούμερο ένα διάγνωση που έχουν οι τρόφιμοι σε φυλακές, οι καταδικασμένοι για σοβαρά εγκλήματα και οι κατεξακολουθήσει δολοφόνοι. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν απλά ένα reactive attachment disorder αυτό που είχε η Beth, και ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αμφιλεγόμενες θεραπείες, αλλά με θεραπευτική αντιμετώπιση από διεπιστημονική ομάδα, και με παιδοψυχολόγο και με παιδοψυχίατρο και με λογοθεραπευτή και με εργοθεραπευτρή. Χρειάζονται μια ομάδα ειδικών να βοηθήσουν ένα παιδί που έχει αυτό το η διάγνωση, και οπωσδήποτε η διάγνωση θα την κάνει ο παιδοψυχολόγος και ο παιδοψυχίατρος. Η Κόνελ
η οποία το έπαιζε ειδικός χωρίς να είναι, το 2007 χρησιμοποίησε μια αφιλεγόμενη δική της πρακτική θεραπείας προσκόλλησης, την οποία ονόμασε rebirthing, αναγέννηση. Rebirthing. Πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα από εδώ από εκεί να σου συστήσω μια καταπληκτική θεραπεύτρια που έχω γνωρίσει και μου έχει κάνει αυτή τη μέθοδο. Και λέω, πέστε μου, τι φάση είναι. Μου λένε κάτι ονόματα που δεν είναι ονόματα επίσημων επιστημονικών ψυχοθεραπευτικών τεχνικών. Μου στέλνουν τα προσόντα του θεραπευτή τους και δεν είναι ψυχολόγοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω, λέει, αυτή το rebirthing. Αυτό το rebirthing κάπου το ξανάκουσα πρόσφατα. Μου το πρότεινε μια κοπέλα, είδα πολύ βοήθεια να το πεις και στο κανάλι. Όχι, δεν θα το πω στο κανάλι. Εγώ προάγω μόνο επιστήμονες και μόνο επιστημονικές θεραπευτικές μεθόδους. Όχι όποιον υποστηρίζει πως είναι κάτι και χωρίς να είναι. Μπορεί κατά λάθος να πετύχει μια θεραπεία, όπως έγινε με τη θεραπεία της Beth Thomas, αλλά μπορεί όμως να φτάσει και σε αυτό. Αυτό το rebirthing της Connell περιλάμβανε την περιτύλιξη ενός παιδιού προβληματικού, ενός παιδιού με εναντιωματική διαταραχή προφανώς, σε κουβέρτες και την πίεση πάνω του με μαξιλάρια για 70 λεπτά για να προσομοιώσουν τη γέννησή του. Αυτό το rebirthing, η αναγέννηση όπως το ονόμαζε η Connell, που το ονόμαζε και θεραπεία αγκαλιάς, και καλά είχε στόχο να επιτρέψει στα παιδιά να αγωνιστούν, να πολεμήσουν, να ουρλιάξουν και να απελευθερώσουν την οργή που τα εμποδίζει να συνδεθούν με τους φροντιστές τους. Τέτοιες μπλε, λιλά και φούξια. Το αποτέλεσμα ήταν το 2001 η 10χρονη Candace Newmaker να πνιγεί μέχρι θανάτου από 4 ενήλικες, μία εκ των οποίων ήταν η θετή της μάνα και μία εκ των οποίων ήταν αυτή η τύπισσα που παρουσιαζόταν ως θεραπεύτρια, η Connell, και ο θάνατος να καταγραφεί στην κάμερα, όπου ακούγεται το κοριτσάκι να ουρλιάζει ότι θα πεθάνει 11 φορές πριν τελικά πνιγεί στο αυτοσχέδιο κανάλι γέννησης. Καταλάβετε τι έκαναν, την τύλιξα μέσα σε κουβέρτες και την πίεζα με μαξιλάρια για να έχει το rebirthing experience. Τέτοιες μπλε, λιλά και φούξια. Σας το ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανακεφαλαιώσουμε. Εάν ένα παιδί βιώσει έντονη βία στην πρώιμη παιδική ηλικία, αν υποστεί έντονη παραμέληση και κακοποίηση, εάν ένα παιδί προέρχεται από μια οικογένεια στην οποία υπάρχουν άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, άτομα με ψυχοπαθητικότητα, άτομα με τα σκοτεινά στοιχεία της προσωπικότητας, άτομα με την σκοτεινή τετράδα της προσωπικότητας, γιατί σίγουρα ο βιολογικός πατέρας της Beth Thomas, έτσι όπως τον περιέγραφε, είχε και τον κακοήθη σκοτεινό ναρκισισμό και τον σαδισμό και τον μακιαβελισμό και την ψυχοπαθητικότητα. Επίσης, η Beth Thomas στην ηλικία των 6 ετών, όταν έδινε τις πρώτες της συνεντεύξεις, επίσης παρουσίαζε τέτοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας της σκοτεινής τριάδας. Εάν ένα παιδί έχει τέτοιου είδους ζητήματα, έχει τέτοιου είδους ενδείξεις, πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε παιδοψυχολόγο, ο οποίος να έχει σπουδάσει σε ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ψυχολόγος, να έχει αναγνωρισμένη ειδικότητα παιδοψυχολόγου, σε έναν παιδοψυχίατρο, όχι σε οποιονδήποτε γιαλαντζή, θεραπευτή, εναλλακτικό του ένα το άλλο και αυτά, να γίνει διάγνωση και το παιδί να δεχθεί θεραπεία, επισταμένη θεραπεία. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και τα στοιχεία της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, η οποία είναι εξαιρετική στη δουλειά της και είναι ιδανική για να την εμπιστευτούν οι οικογένειες που έχουν παιδιά με κάποιες δυσκολίες, γιατί επειδή είναι και ψυχολόγος ενηλίκων και παιδιών και εφήβων, μπορεί να δει όλη την οικογένεια και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα θεραπείας όλες τις οικογένειες. Και η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, όπως και όλοι οι άλλοι καλοί επιστήμονες, αν δουν ότι ένα παιδί χρειάζεται να δει και κάποιον άλλο ειδικό, το παραπέμπουν. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Λοιπόν, ξέρω ότι θα το συνδέσετε όλοι με την υπόθεση της Αμαλιάδος που συγκλονίζει αυτές τις μέρες στο Πανελλήνιο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη και στην υπόθεση της Αμαλιάδος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόση κακοποίηση είχε δεχθεί εκείνο το παιδί, αν όντως είχε δεχθεί την κακοποίηση που είχε δεχθεί, γιατί την βλέπουμε τώρα να μιλάει σε ηλικία 24 χρονών και όχι 6 χρονών. Άρα έχει αναπτυχθεί και φαίνεται το πρόσωπο αυτό, παρουσιάζει να έχει τα στοιχεία της σκοτεινής τετράδας, δεν είναι διάγνωση σκοτεινή τετράδα, είναι παρατήρηση
Ίσως εάν εξεταστεί από ειδικούς και τις γίνοντες προσωπικότητας να βγει και διάγνωση με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, όπως και με κακοήθεια ναρκισισμό και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί ένα άτομο στην ηλικία των 24 χρονών που είχε αναπτυχθεί το εγκέφαλος του και πλέον μπορεί να μασκαρέψει τον τρόπο που σκέφτεται και να μιλήσει επιτηδευμένα, να μας δώσει καθαρές πληροφορίες για το αν έχει δεχθεί κακοποίηση ή όχι. Μπορεί να έχει δεχθεί κακοποίηση, μπορεί να μην έχει δεχθεί, μπορεί να έχει δεχθεί και να μην είναι ακριβώς όπως την περιγράφει και ούτω καθεξής. Θέλω να τονίσω την ευθύνη που έχουμε οι ενήλικες, την ευθύνη που έχουμε οι εκπαιδευτικοί, όποιοι βρισκόμαστε σε θέση που ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά, την ευθύνη που έχουμε να εντοπίζουμε προβληματικές συμπεριφορές σε παιδιά και να φροντίζουμε ώστε αυτά τα παιδιά να λάβουν έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία. Η Μπεθ Τόμας είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς ένα κορίτσι, το οποίο είχε όλα τα φόντα για να γίνει μια ψυχοπαθητική δολοφόνος, να γίνει μια serial killer, κατέληξε να είναι ένα πρόσωπο δημιουργικό, να είναι ένα πρόσωπο φυσιολογικό και να ζει μια φυσιολογική ζωή. Δεν ξέρω τι συνέβη και τι μεσολάβησε και είχε δεύτερη θετή μητέρα. Είναι πιθανόν να μην την πήραν πίσω η πρώτη θετή της γονής και να προσφέρθηκε να την υιοθετήσει η δεύτερη της θετή μητέρα. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συνέβηκε. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την κοπέλα αυτή στο διαδίκτυο. Προφανώς, επειδή έχει εκτεθεί τόσο πολύ ως ανήλικο παιδί και μέσα από τον ντοκιματέρ προσπαθεί να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα της. Οπότε και είναι και θέμα κουτσομπολιού τι έγινε και την υιοθέτησε μια άλλη γυναίκα. Ίσως και ο ψυχολόγος τότε να είπε ότι είναι καλύτερα να χωριστούν τα αδέρφια προκειμένου να μην κάνει ζημιά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα και να συμβάλλω όσο γίνεται στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει συμπεριφορές που να μην τις περιμέναμε από την ηλικία του και ούτω καθεξής. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο η κακοποίηση στην παιδική ηλικία η οποία προκαλεί ψυχοπαθητικότητα και εγκληματικότητα. Κακοποίηση στην παιδική ηλικία έχουν δεχθεί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει ούτε reactive attachment disorder, ούτε εναντιωματική προκλητική διαταραχή, ούτε διαταραχή διαγωγής. Έχουν αναπτύξει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και υποφέρουν ολόκληρη τους τη ζωή ως θύματα και ως συνεξαρτώμενοι. Επίσης, παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί στην παιδική τους ηλικία μπορεί να εξελιχθούν σε πρόσωπα με ναρκισιστικές προσωπικότητες, αλλά όχι εγκληματικές. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο το πώς ένας άνθρωπος γίνεται εγκληματίας, το οποίο μελετούν διάφορες επιστήμες, και η ψυχολογία και η εγκληματολογία και η κοινωνιολογία. Το επιστημονικό consensus αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα πρόσωπο μπορεί να γεννηθεί με μία προδιάθεση για κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας προβληματικά, όπως είναι η ψυχοπαθητικότητα, όπως είναι ο ναρκισισμός, όπως είναι ο σαδισμός. Τα τραύματα στην παιδική ηλικία μπορεί να βοηθήσουν ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας να βγατέψουν. Και είναι μόνο αναμενόμενο ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο του έδωσε γενετικά τέτοια χαρακτηριστικά να δεχθεί και κακοποίηση. Δηλαδή, ένας γονέας ο οποίος έχει ψυχοπαθητικότητα, έχει σαδισμό, έχει ναρκισισμό, να κακοποιήσει ένα παιδί το οποίο να έχει κληρονομήσει είτε από το γονέα, είτε από παππούδες, είτε από θείους, είτε από 7 γενιές τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτό που είδαμε στην περίπτωση της μικρής Μπεθ Τόμας ήταν ότι οι γονείς που την υιοθέτησαν ήταν άνθρωποι που είχαν αγάπη, είχαν εγνοιά. Απέκτησαν παιδιά για τους σωστούς λόγους, για να δώσουν αγάπη στα παιδιά και όχι για κανένα άλλο λόγο, και το πήραν το παιδί εγκαίρως στον ψυχολόγο. Ήταν πολύ τυχερή η κοπέλα αυτή, γιατί παρόλο που τότε δεν υπήρχαν οι γνώσεις ή οι άνθρωποι στους οποίους πήγε δεν είχαν τις γνώσεις για να τις κάνουν ορθή διάγνωση και να την αντιμετωπίσουν καταλλήλως ψυχοθεραπευτικά, επειδή ήθελε αυτό το παιδί, δεν ξεκάθαρο τι ήθελε, κατάφερε να ξεπεράσει και την κακοποίηση και την κληρονομικότητα για σαδισμό, ψυχοπαθητικότητα και ναρκισισμό. Μακιαβελισμός είναι κάτι που μαθαίνετε στην πορεία. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το βίντεο για τη σκοτεινή τριάδα ή τη σκοτεινή τετράδα.
και κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που να μην είναι εγκληματίας. Το γνωρίζουμε πως δεν είναι εγκληματίας, γιατί αυτή τη στιγμή διδάσκει, αυτή τη στιγμή δουλεύει ως νοσοκόμα και δεν είναι στη φυλακή. Και δεν έχει κατηγορηθεί, ούτε έχει γίνει υποπτή για κανένα έγκλημα. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ρόλο, ούτως ώστε τα προβληματικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μπορεί να κληρονομήσει ένα παιδί, ξαναλέω, έχει βρεθεί πως υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μια προδιάθεση ώστε να αναπτύξουν ψυχοπαθητικότητα, να αναπτύξουν ναρκισισμό, να αναπτύξουν σαδισμό. Παιδιά τα οποία γεννιούνται με τέτοια προδιάθεση, αν μεγαλώσουν σε αγαπητικά περιβάλλοντα, με αγαπητικούς φροντιστικούς γονείς, αν τα πάρουν στη θεραπεία και αν εκείνα τα παιδιά θελήσουν να θεραπευτούν, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που γεννιούνται με τέτοιες προδιαθέσεις, έχουν κληρονομήσει αυτές τις προδιαθέσεις από άλλους συγγενείς, όχι από τους γονείς τους. Οι γονείς τους είναι αγαπητικοί, οι γονείς τους είναι φροντιστικοί, οι γονείς τους τα παίρνουν στο ψυχολόγο, αλλά τα παιδιά δεν θέλουν να βοηθηθούν. Αν δεν θέλει ένα παιδί, ένας προέφηβος, ένας έφηβος, ένας ενήλικας να βοηθηθεί, στον πιο καλό ψυχολόγο, στον πιο καλό θεραπευτή, στον πιο καλό ψυχίατρο του πλανήτη να τον πας, δεν θα θεραπευτεί. Είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης επιλογής, της ελεύθερης βούλησης. Απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ειδικούς και από ανειδίκευτους, κυρίως από ανειδίκευτους, οι οποίες είναι απολύτως δετερμινιστικές. Δετερμινισμός σημαίνει να πιστεύεις ότι είσαι καταδικασμένος εφόσον έχεις κληρονομήσει αυτά τα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα και την προδιάθεση να είσαι έτσι, είσαι καταδικασμένος να είσαι έτσι. Ή είσαι καταδικασμένος εφόσον έχεις κακοποιηθεί στην παιδική σου ηλικία να γίνεις και εσύ κακοποιητικός, κακοποιητής και κακοποιός μεγαλώνοντας. Αυτές οι δετερμινιστικές απόψεις είναι εσφαλμένες και επιστημονικώς άκυρες. Ούτε καν δεν στηρίζονται από anecdotal evidence, ούτε καν τα στοιχεία του τι συμβαίνει έρχονται να τα στηρίξουν. Γιατί έχω διαβάσει απίστευτα σχόλια κατά από τα βίντεο που έχω κάνει τις τελευταίες ημέρες. Εγώ γνωρίζω περιπτώσεις που γεννήθηκα σε αυτό το περιβάλλον και έγιναν έτσι και φταίει το περιβάλλον. Ούτε καν οι αναφορές του τι συμβαίνει έρχονται να στηρίξουν αυτή την άποψη του ντετερμινισμού. Ότι είμαστε καταδικασμένοι άνθρωποι εφόσον κληρονομήσουμε μια προδιάθεση για ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας ή εφόσον γεννηθούμε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ότι θα γίνουμε άθλοι, παλιάνθρωποι, παλιοχαρακτήρες, τσογλάνια, κακοποιοί μεγαλώνοντας. Όχι. Υπάρχει ο λεγόμενος αλτερνατιβισμός. Αλτερνατιβισμός είναι το φιλοσοφικό ρεύμα και ο τρόπος σκέψης ο οποίος αποδεικνύεται μέσα από την επιστήμη της ψυχολογίας ότι ισχύει, ότι ο κάθε άνθρωπος σε όσο δυσχερείς συνθήκες και αν μεγαλώνει, με όσο κακό χαρτί και να του πέσει στο γενετικό κομμάτι, μιλάμε τώρα πάντοτε για χαρακτηριστικά προσωπικότητας και όχι για άλλα ζητήματα, έχει πάντα επιλογές. Μπορεί πιο περιορισμένες επιλογές κάποιος, μπορεί πιο πολλές, αλλά υπάρχουν επιλογές. Και αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί βλέπουμε τους ίδιους γονείς να μεγαλώνουν δίδυμα παιδιά. Υπάρχουν οι μελέτες των δίδυμων παιδιών, των identical twins, των παιδιών τα οποία έχουν τα ίδια γονίδια, που μεγαλώνουν στην ίδια οικογένεια. Και βλέπουμε το ένα από τα δύο δίδυμα που έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια με το άλλο να εξελίσσεται σε διαφορετικό άνθρωπο και το άλλο σε διαφορετικό άνθρωπο, σε διαφορετικό στυλ χαρακτήρα, ακριβώς επειδή υπάρχει προσωπική επιλογή. Να σταματήσουμε να είμαστε τόσο πολύ ευάλωτοι στη χειραγώγηση. Ως ψυχολόγος θεωρώ ότι είναι εγκληματικό αυτή τη στιγμή που γίνεται μια τεράστια προβολή ενός προσώπου με ψυχοπαθητικότητα, με σαδισμό στην τηλεόραση. Είναι επικίνδυνο να εκτίθεται η πλειονότητα του πληθυσμού. Δεν παρακολουθούμε όλη τηλεόραση, όσοι παρακολουθούν τηλεόραση, αλλά ακόμη και μέσα από διάφορες εκπομπές στο διαδίκτυο γίνεται αυτό, στο να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να χειραγωγήσει το κοινό, τους δημοσιογράφους, τις αρχές, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω εάν έχει διαπράξει τα εγκλήματα. Μπορώ όμως ως ψυχολόγος να δω ξεκάθαρα τα στοιχεία της σκοτεινής τετράδας στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Εγώ ως ψυχολόγος έχω σταματήσει να παρακολουθώ αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις. Δεν μπορώ. Είμαι εκπαιδευμένη για να αντέχω την τοξικότητα τέτοιων προσωπικότητων και όμως νιώθω ότι είχα I've had enough.
Νιώθω ότι έχω πάρει αρκετή τοξικότητα και δεν θέλω άλλη. Σας προτρέπω, όσους παρακολουθείτε τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας και ψυχοεκπαιδεύεστε, όσους έχετε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να αποφεύγετε την έκθεσή σας σε τοξικούς ανθρώπους. Εδώ στο κανάλι μας λέμε ξανά και ξανά ότι πάμε no contact ακόμη και με τους γονείς μας, ακόμη και με ανθρώπους που είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι, επειδή είναι τοξικοί προς εμάς και δεν θέλουμε συνεχώς να είμαστε απορριθμισμένοι και να πάμε πίσω, να παίρνουμε πίσω τη θεραπεία μας και την πρόοδο μας τη ψυχολογική. Δεν είναι καλή ιδέα να έχουμε έκθεση σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, γιατί μιλάμε για μία συμπεριφορά η οποία επανειλημμένος έχει μέσα χειραγώγηση, έχει μέσα ψέματα αποδεδειγμένα από τις διαφορετικές απαντήσεις που δίνει σε διαφορετικές εκπομπές. Υπάρχει μέσα έλλειψη ενσυναίσθησης, υπάρχουν μέσα οι απειλές, υπάρχει μέσα η μεγάλη ευχαρίστηση να μιλάει για αρνητικά γεγονότα και ούτω καθεξής. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο που σχολίασε σε κάποιο σχόλιο ότι υπάρχει και η περίπτωση της Beth Thomas, η οποία είχε έγκαιρη παρέμβαση και σώθηκε. Και θα τα πούμε στα σχόλια. Σας αγαπώ. Χαίρετε.